Βρεθήκατε σήμερα στη Λάρισα, εκπροσωπείτε μια οικογένεια ή μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επιβάτης του τρένου. Καταρχήν, έχει τραυματιστεί, δεν έχει τραυματιστεί, σε τι κατάσταση είναι ο πελάτης σας? Εκπροσωπώ την οικογένεια του Ντένις Ρούτσι, που ήταν 23 χρονών και έχασε τη ζωή του στην μοιραία σύγκρουση. Θύμα, λοιπόν. Βρίσκομαι εδώ, συνεπώς, ως συνήγορος της οικογένειας αυτής, που δοκιμάζεται όπως και τόσες άλλες οικογένειες συνανθρώπων μας. Ταυτόχρονα βρίσκομαι και οι δύο ονόματοι, γιατί θεωρώ ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι υπόθεση όλων μας. Την παίρνω πολύ προσωπικά. Θεωρώ ότι γίνεται μία λυσαλαία προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών από πληροφόρησης και παραπληροφόρησης της κοινή γνώμης εκ μέρους εκείνων οι οποίοι είναι υπέτειοι και συνένοχοι, και αναφέρομαι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση αξιωματική και ελάσσονα, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο σήμερα που συμπληρώνονται 21 μέρες, 3 εβδομάδες από τότε που οι περισσότερες οικογένειες ή κάποιες οικογένειες, η οικογένεια που εκπροσωπώ, πληροφορήθηκε οριστικά ότι το παιδί της είναι νεκρό και ότι ταυτοποιήθηκε. Σήμερα λοιπόν να μην ενδώσει ούτε η κοινωνία, ούτε βεβαίως και τα μέσα ενημέρωσης αυτό που είναι εξόφθαλμο ότι επιχειρείται, δηλαδή να πάψουμε να μιλάμε για τα Τέμπη, για αυτό το έγκλημα και να αρχίσουμε περί άλλα να τυρβάζουμε. Πρόκειται για ένα έγκλημα που έχει διάσταση κακουργήματος. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων δεν είναι μόνο πολιτικές, είναι και ποινικές. Και σήμερα αυτό ζητήσαμε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή, να εκτείνει την έρευνά του σε όλους τους εμπλεκόμενους, όσο υψηλά ιστάμενοι και κυβερνώντες και πρώην κυβερνώντες και νυν κυβερνώντες, να ψάξει εις βάθος την υπόθεση. Και βέβαια οι άνθρωποι που εκπροσωπώ, αντλώντας δυνάμεις μόνον από την απόφασή τους να φτάσουν μέχρι τέλους για δικαιοσύνη και αλήθεια, δήλωσαν με όλους τους τρόπους ότι κανενός είδους μέτρο ανακούφισης και κανενός είδους νομοθέτηση διατάξεων δεν πρόκειται να εξαγοράσει τη βούλησή τους να ζητήσουν δικαιοσύνη για το παιδί τους, που χάθηκε άδικα, ανελέητα, ευνηδιαστικά, με τρόπο που δεν επιτρέπεται και είναι αδιανόητο να χάνεται άνθρωπος σε καιρό ειρήνης το 2023 σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι είναι πολιτισμένη. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα φτάσει τόσο ψηλά η ευθύνη? Μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε υπαλλήλους και μόνο, δεν φαίνεται κάτι άλλο, δεν έχουν αποδοθεί κατηγορίες άλλα πρόσωπα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, με κάνει να πιστεύω ότι θα φτάσει η ευθύνη τόσο ψηλά η δική μου αποφασιστικότητα να μην τα παρατήσω. Και για το μάτι τα ίδια έλεγα από την αρχή και μέχρι σήμερα παλεύω και ως μάρτυρα στην υπόθεση για να μην κουκουλωθεί και να μην θαυτεί. Και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι επειδή λειτουργήσαν συγκαλυπτικά για το μάτι, είχαμε κι άλλη τραγωδία και θα έχουμε κι άλλες αν συνεχίσει αυτή η προκλητική πραγματικά στάση των κυβερνήσεων, των κυβερνώντων, εκείνων οι οποίοι ενέχονται. Δεν είναι ποτέ δυνατόν, και θέλω να το πω, μου δίνετε την ευκαιρία από αυτή τη συνέντευξη να το πω, έχοντας για πρώτη φορά επισκεφθεί τον εφέτη ειδικό ανακριτή σήμερα. Ξέρετε, σήμερα παραδόθηκε στον άνθρωπο αυτόν που ερευνά αυτό το μείζον κακούργημα, σήμερα του παραδώσανε γραφείο. Πιο πριν δεν είχε γραφείο. Τηλεφωνική σύνδεση βάλανε σήμερα μόνο για τον γραμματέα και περιμένουμε να δούμε αν θα βάλουν και για τον ανακριτή. Σε αυτές τις συνθήκες γίνεται η υποτιθέμενη αναβαθμισμένη ανάκριση. Και πώς έκανε την έρευνα? Ώρα, χωρίς γραφείο, όρθιος καθόταν στο διάδρομο, πώς το έδωσε? Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό λέω ότι η υποκρισία περισσεύει και η ανηλικρίνεια επίσης ξεχυλίζει. Παρακολούθησα προχθές τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος διοργάνωσε να του στήσει ο κύριος Θεοδωράκης μια ολόκληρη εκπομπή ως
εκλεπτισμένο απολογητικό υπόμνημα. Στην εκπομπή αυτή ο κ. Μητσοτάκης επιδόθηκε σε τρομερά ψέματα σε σχέση και με τις συνθήκες του εγκλήματος δυστυχήματος και με τα στοιχεία. Είπε στο Πανελλήνιο, ας πούμε, ότι ξέρουμε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πόρισμα και θα πρέπει να πει ο κ. Μητσοτάκης από που το ξέρει. Είπε επίσης ότι έχουν γίνει χημικές αναλύσεις, ξέρουμε κλπ. Δεν υπάρχει στη δικογραφία κανένα τέτοιο στοιχείο και θα πρέπει να πει από πού το ξέρει. Είπε στο Πανελλήνιο ότι λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο, αντίθετα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ακριβώς αντίστροφο, ότι δηλαδή δεν λειτουργούσε. Πώς ένας πρωθυπουργός επιτρέπει στον εαυτό του την ώρα που είναι εμπλεκόμενος, ενεχόμενος, ένοχος και σε κάθε περίπτωση οφείλει να απέχει από κάθε παρέμβαση στην υπόθεση, πώς επιτρέπει στον εαυτό του να δίνει από μέσα από το Μαξίμου στημένη συνέντευξη σε φιλικό του δημοσιογράφο και προηγουμένως συνεργασθέντα μαζί του σε πάρα πολλά πολιτικά εγχειρήματα, τον κύριο Θεοδωράκη, για να ξεπλύνει τις ευθύνες του με προφάσεις ερωτημάτων που δήθεν καίνε, ενώ στην πραγματικότητα υπόθηκαν μέσα από αυτή τη συνέντευξη τερατώδη ψέματα. Και πώς, επιτρέψτε μου να πω. Και ο δημοσιογράφος τι να έκανε? Ρωτούσε, απαντούσε. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος? Ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος το 2015 ψήφισε όλο το ξεπούλημα του ΟΣΕ μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, μαζί με τον κύριο Τσίπρα, που όλοι μαζί συνεργάστηκαν. Αυτός είναι σήμερα δημοσιογράφος και παριστάνει τον πολίτη. Σας παρακαλώ. Αυτά είναι τρομακτικές προκλήσεις προς το Πανελλήνιο, προς τον κοινό νου, προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι τρομερές προκλήσεις και προς τις οικογένειες που θρηνούν θύματα ή εκείνες που αγωνιούν αν θα κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή οι δικοί τους άνθρωποι που νοσηλεύονται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι σήμερα χαροπαλεύουν και προσπαθούν. Και εύχομαι πραγματικά να τους δούμε ανάμεσά μας υγιείς και στην καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν οικογένειες που θρηνούν, υπάρχουν οικογένειες που δεν ξέρουμε πότε και αν θα συνέλθουν και δεν είναι ποτέ δυνατόν στην πλάτη αυτών των ανθρώπων και των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους, τόσοι νέοι άνθρωποι, να παίζονται ακόμα και σήμερα παιχνίδια. Και να παρακολουθούμε έναν κύριο Μητσοτάκη να προσπαθεί να στήσει το προεκλογικό σκηνικό πάνω σε αφηγήματα ψευδή. Και να παρακολουθούμε το ίδιο να κάνει και ο κύριος Τσίπρας, σαν δεν τρέπεται, ότι τρέχει δήθεν να δώσει αίμα για τα θύματα, όταν ξέρουμε ότι έχει και αυτό συνευθύνη. Και να παρακολουθούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη από πίσω να έρχεται να κάνει την ουρά, όταν το κόμμα του επίσης είναι υπεύθυνο. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να πάψει η υποκρισία. Έμαθα και από τους δημοσιογράφους εδώ στη Λάρισα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αποκαλυπτικά στοιχεία που καλό είναι να διαδοθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Πάρα πολλοί αποκαλυπτικά στοιχεία. Και απευθύνομαι σε εσάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να μην κάνετε τη δουλειά σας. Γίνεται μια προσπάθεια κάποιοι να παραπείσουν και τα μέσα ενημέρωσης ότι έχει τελειώσει το θέμα, τώρα το ερευνά η δικαιοσύνη. Όχι. Τώρα που κάποιοι λένε έχει τελειώσει, τώρα ξεκινάει. Και αν δεν είστε άγρυπνοι φρουροί, εγώ θα είμαι, κάποιοι απεργάζονται το πλήρες σχέδιο της συγκάλυψης. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο στη Βουλή το θέμα αυτό δεν έχει έρθει ήδη για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Δεν αντιλαμβάνομαι για τι ποιο λόγο. Διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, εννοείται. Μα βεβαίως. Ολόκληρης της σημερινής κυβέρνησης και πρωτίστως του Πρωθυπουργού και του Αρμοδίου Υπουργού και ολόκληρης της προηγουμένης κυβέρνησης και πρωτίστως του Πρωθυπουργού και των Αρμοδίων Υπουργών. Και τώρα, μισό λεπτό λίγο. Ένα σταθμάρχης δεν ήταν στην ώρα του. Δυο φύγαν νωρίτερα. Γι' αυτό λέτε σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει ευθύνη ο αρμόδιος υπουργός ή ο Πρωθυπουργός. Να σας ρωτήσω κάτι. Τον σταθμάρχη τον έβαλα εγώ ή εσείς? Γιατί εγώ και εσείς δεν τον βάλαμε. Εκείνοι που τον έβαλαν όμως έλαβαν εξώδικα. Και ο Υπουργός και η κυβέρνηση έλαβε εξώδικα και από τους εργαζομένους, οι οποίοι είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπισίας και απόγνωσης, ώστε προειδοποιούσαν ότι δεν θα περιμένουν το επόμενο δυστύχημα. Εσείς τι λέτε, ένας πρωθυπουργός που παίρνει μια τέτοια προειδοποίηση και αντί να πει «για κάτσε, εδώ μπορεί να κινδυνεύουν άνθρωποι», λέει τελικά «όχι, εγώ θα πάω να κάνω προεκλογικά εγκαίνια αυτών που δεν υπάρχουν, είναι χωρίς ευθύνη»?
ένας πρωθυπουργός που κυβερνά σχεδόν 4 χρόνια και έχει αφήσει να κυκλοφορούν τα τρένα στην τύχη και να σώζονται κατά τύχη όσοι σώθηκαν. Δεν έχει Πιστεύετε ευθύνη. Ότι η δικαστική έρευνα θα φτάσει εκεί, σε αυτό το σημείο ποτέ? Πιστεύω ότι αν θέλουμε να μιλάμε για δικαιοσύνη στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται να μην αρχίσει από αυτό το σημείο. Όχι να φτάσει εκεί. Ξέρετε, αυτή είναι η μεγάλη παρεξήγηση. Από εκεί ξεκινάμε. Γιατί από εκεί ξεκινώντας καταλήγουμε στον Σταθμάρχη. Ο Σταθμάρχης είναι η κορυφή του Παγόβουνου, μιας πάρα πολύ σαθρής διοίκησης και διακυβέρνησης 10 ετών. Ο Σταθμάρχης ουσιαστικά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Σταθμάρχης είναι ο κύριος Τσίπρας, ο Σταθμάρχης είναι όλοι όσοι κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες και εγκατέλειψαν τις συγκοινωνίες και τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σε αυτό το χάλι και τις υποβάθμισαν και τις φόρτωσαν με χρέη και με αμαρτωλές συμβάσεις όπως η σύμβαση της Siemens, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΟΣΕ φορτώθηκε τις αμαρτωλές συμβάσεις της Siemens, όπως ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι και ο αρμόδιος υπουργός τώρα, ο τωρινός που διορίστηκε, ο κύριος Γεραπετρίτης, λόγω των σχέσεων που έχει με πρόσωπα που μετέχουν σε εταιρείες, δεν θα έπρεπε να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα. Όπως ξέρετε πολύ καλά ότι και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέταξε υποτίθεται την αναβάθμιση της υπόθεσης, είχε προσωπικούς λόγους να απέχει και να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ λοιπόν αυτό που θα πω είναι ότι όταν βοά το γεγονός ότι υπάρχουν ισχυρότατα συμφέροντα σε επίπεδο πρωθυπουργού και υπουργών και πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργών που αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν, κοιτούν πώς θα αποσύσει ο καθένας την ευθύνη του, κοιτούν πώς θα περιορίσουν τις ευθύνες και παραπληροφορούν στιγνά την κοινή γνώμη, όταν συμβαίνουν όλα αυτά πρέπει να είμαστε όλοι ανήσυχοι, αλλά πρέπει να είμαστε και όλοι αποφασισμένοι να μην περάσει αυτή η επιχείρηση της υπόθαλψης των υπαιτίων και της συγκάλυψης του εγκλήματος. Το απαιτούν οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν και πολλών από αυτούς δεν βρέθηκαν ούτε υπολείμματα. Οι οικογένειές τους δεν παρέλαβαν ούτε καν σωρούς των ανθρώπων τους για να τους θάψουν και να τους τιμήσουν. Το απαιτούν οι οικογένειες οι οποίες ζουν σαν ζωντανοί νεκροί σήμερα. Και επιτρέψτε μου να πω, το απαιτεί και η πολιτική ευθύνη. Δεν καταλαβαίνω τι σώη πολιτική ευθύνη είναι αυτή που αναλαμβάνει μία ο κύριος Μητσοτάκης και μία ο κύριος Τσίπρας, χωρίς καμία συνέπεια. Ευθύνη θα πει αναλαμβάνω τις συνέπειες. Και για τους συγκεκριμένους, αναλαμβάνω την ευθύνη θα έπρεπε να σημαίνει αποσύρωμαι. Όχι διεκδικώ αυτά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό προχτές να λέει, ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν έχει ποινική και πολιτική ευθύνη. Δηλαδή θα βγει και θα πει, με ψηφίσανε οι πολίτες σε τόσο ποσοστό, άρα δεν έχω ευθύνη. Θα το επιτρέψει κανείς αυτό? Σε ό,τι περνά από το δικό μου χέρι δεν θα το επιτρέψω. Πολύ καλά. Κύριε Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Είχα λάθος ενημέρωση. Είχα την εντύπωση ότι εκπροσωπούσα τραυματία. Τελικά εκπροσωπεί ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος χάθηκε στο φοβερό αυτό δυστύχημα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.